Ονομάζομαι Αντώνης Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράδειξης Κατανεμμένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και εγγύηση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το 11ο κατά σειρά εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο ήταν φυλάδιο επιλογής από τα διαθέσιμα που υπάρχουν στο E-Class. Εγώ επέλεξα να κάνω το εργαστηριακό φυλάδιο με τον Composer, που είναι εργαλείο της Intel. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο, να πούμε ότι έχει σαν σκοπό τη χρήση του Intel C++ Compiler και έχει σαν παραδοτέα 2 ερωτήσεις και 3 ασκήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν το εργαστηριακό φυλάδιο και λέει ότι σε αυτό το σημείο του οδηγού θα δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες συμβουλές για προσθήκη παραλίας στο πρόγραμμά σας μέσω του Intel C++ Compiler ή αλλιώς ICC. Τώρα, για να χρησιμοποιήσουμε τον ICC θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον του, δηλαδή να τεθούν κάποιες μεταβλητές. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο εργαστηριακό φυλάδιο θα δουλέψουμε στο σύστημα Πλειάδες του Πανεπιστημίου. Αφού μπούμε στο Zafora, αυτό που έχουμε να κάνουμε να δώσουμε SSH Πλειάδες. Και είμαστε μέσα, γιατί και είναι εγκατεστημένα όλα τα εργαλεία της Intel. Λοιπόν, για την αρχικοποίηση πρέπει να δώσουμε μία από τις παρακάτω εντολές, όπου install dir, η διαδρομή στην οποία εγκαταστήσατε τον Composer και όπου arg βάζεται η A32 ή Intel 64 ανάλογα με την αρχιτεκτονική στην οποία πρόκειται να τρέξει η εφαρμογή. Η δική μας είναι Intel 64 και θα είναι της μορφής source η διαδρομή bin compiler vars.sh arg. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που ακριβώς βρίσκονται. Όλα αυτά είναι στον κατάλογο OPT Intel. Να βρούμε τον Composer. Λοιπόν, Composer. Να δούμε εδώ μέσα. Όπα. Ναι. Εδώ μέσα compilervars.sh. Οπότε είμαστε εδώ και θα δώσουμε source opt intel composer bin compilervars.sh κενό intel 64. Και λέμε ότι με επιτυχία έχουμε εγκαταστήσει τις μεταβλητές περιβάλλοντος. Μάλλον τις έχουμε αρχικοποιήσει. Τώρα πρέπει να αντιγράψουμε το αρχείο. Μας δίνεται η εντολή στο εργαστηριακό φυλάδιο να αντιγράψουμε ένα συγκεκριμένο αρχείο σε ένα φάκελο στον οποίο έχετε δικαιώματα εγγραφής. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε το αρχείο. Επίσης θα βρίσκεται εκεί πέρα. Για να δούμε πως είναι εδώ. Guided auto parallel target z. Ωραία, εδώ πέρα είναι. Πολύ ωραία. Και δίνουμε. Θα κάνουμε CP. Λοιπόν, καταρχάς να δημιουργήσουμε ένα φάκελο για το εργαστηριακό αυτό φυλάδιο, το 11. Ωραία, και θα κάνουμε CP OPT Intel Composer here samples and US C++ comma guided autoparallel .tar.gz στο φάκελο, μάλλον όχι CP. Μάλλον ναι, θα δοκιμάσουμε σε περίπτωση να γίνει πως γίνει με την εντολή move, αλλά δεν έχουμε νομίζω δικαίωμα να το μεταφέρουμε. Ωραία.
για να δούμε. Πολύ ωραία. Μπήκε μέσα με την εντολή copy. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το κάνουμε από συμπίεση. Πώς γίνεται αυτό? Λέμε tar clean xv zf guide το parallel tar gz. Ωραία. Μπορούμε να διαγράψουμε το tar αρχείο ως rm και να μείνει μόνο αυτό. Μπαίνουμε μέσα. Έχει κάποια αρχεία. Και εκτελούμε την εντολή που μας δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. ICPC clean C guide, μάλλον clean guide scalar dep.cpp. Πολύ ωραία. Στην έξοδο του compiler βρείτε την αναφορά σχετικά με την καθοδήγηση για παραλληλία. Δώστε screenshot. Για να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα. Μας λέει ότι θα πρέπει να προσθέσουμε την παράμετρο print parallel εάν θέλουμε να πάρουμε συμβουλές, ας το πούμε, έτσι, recommendations για να βελτιώσουμε το auto-parallelization. Αυτή είναι η καθοδήγηση για την παραλληλία και αυτό δίνουμε το screenshot. Και η ερώτηση α1 είναι σε ποιο σημείο του κώδικα αναφέρεται η αναφορά. Παρατηρούμε ότι αναφέρεται στη γραμμή 79 του κώδικα, που είναι το σημείο για να γίνει η παραλληλοποίηση. Το λέει ακριβώς από κάτω. Assign a value to the variables at the beginning of the body of the loop in line 79. This will allow the loop to be vectorized. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διανυσματοποίηση παρόλα αυτά. Αλλά είναι τρόπος παραλληλίας. Τώρα μεταγλωτίζουμε ξανά με την παράμετρο print clean parallel. Πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η σημασία της παραμέτρου parallel? Αυτό, η παράμετρος αυτή μάλλον χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την αυτόματη παραλληλοποίηση, όπως είδαμε και πιο πριν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε. Και το set 2 είναι να δώσουμε screenshot την αναφορά που παράγεται. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, που μας δίνει κάποια recommendations πάλι για την παραλληλοποίηση. Λοιπόν, στη συνέχεια πρέπει να υλοποιήσουμε τις προτάσεις του compiler στο πρόγραμμα και να κάνουμε έλεγχο για να δούμε ότι όντως το πρόγραμμα παραλληλοποιήθηκε. Για να γίνει αυτό, ενεργοποιούμε την οδηγία test gap προς τον compiler, όπου θα ενεργοποιήσει το τμήμα κώδικα που έχουν υλοποιηθεί αλλαγές. Και όπως το δίνουμε αυτό, σύμφωνα με το εργαστηριακό φυλάδιο, ICPC, clean C, clean parallel, clean D, test gap, clean par, clean report, μάλλον είναι clean par, clean report 1, scalar dep cpp. Και βλέπουμε ότι όντως μας λέει ότι το loop έγινε auto-parallelized. Επιβεβαιώνουμε πως η παραλληλοποίηση πέτυχε και δίνουμε screenshot. Αυτό λοιπόν είναι το screenshot. Βλέπουμε ότι όντως πέτυχε η παραλληλοποίηση, γιατί μας το βγάζει και από κάτω σαν remark. Και αυτό ήταν λοιπόν το εργαστηριακό φυλάδιο, ένα εύκολο και γρήγορο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο παρόλα αυτά μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς οποιοδήποτε πρόγραμμά μας θέλουμε, είτε να πάρουμε κάποια remarks, είτε να το κάνουμε auto-parallelized με τη μέθοδο της διανυσματοποίησης. Όπως είπαμε και πριν, είναι αρκετά γρήγορο, εύκολο και σύντομο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.